Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 7 Αυγούστου και τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Άδοξο τέλος είχε η εξαφάνιση της 34χρονης Βρετανίδας αστροφυσικού, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τη Δευτέρα στην Ικαρία, όπου έκανε διακοπές με τον σύντροφό της. Η άτυχη Βρετανίδα εντοπίστηκε σε χαράδρα από τους διασώστες, σε δύσβατο σημείο του νησιού όπου είχε πάει για τρέξιμο. Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 34χρονης Βρετανίδας αστροφυσικού Νάταλι Κρίστοφερ, η οποία βρέθηκε νεκρή σε χαράδρα στο κεραμέ της Ικαρίας. Μετά από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των αρχών και των σωστικών συνεργείων, η σώρος της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε το απόγευμα από έναν εθελοντή πυροσβέστη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή που πήγαινε για τρέξιμο ανάμεσα στον Άγιο Κήρυκο και το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στη χαράδρα μόλις 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το ξενοδοχείο που διέμενε με τον 38χρονο Κύπριο σύντροφό της. Η Βρετανίδα αστροφυσικός έφτασε στο νησί στις 3 Αυγούστου για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της και επρόκειτο να αναχωρήσουν τη Δευτέρα για την Κύπρο μέσω Αθήνας. Το πρωί της Δευτέρας όμως ο 38χρονος ξύπνησε και δεν τη βρήκε στο δωμάτιο, έτσι της τηλεφώνησε και εκείνη του ανέφερε πως είχε βγει για τρέξιμο σε μια δύσβατη περιοχή και έκτοτε δεν απάντησε σε οποιαδήποτε άλλη κλίση. Έτσι ο σύντροφός της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 1:20 το μεσημέρι της Δευτέρας στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Κυρίκου. Έκτοτε στήθηκε γιγαντιέ επιχείρηση στο νησί του Αιγαίου για τον εντοπισμό της γυναίκας με τη συνδρομή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού αλλά και πολλών εθελοντών. Το σημείο κλειδί στην υπόθεση εξαφάνισης της 34χρονης αστροφυσικού ήταν το κινητό της τηλέφωνο που εξέπεμψε από 6 διαφορετικά σημεία, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην τελευταία δύσβατη περιοχή όπου και εντοπίστηκε η σωρός. Οι έρευνες είχαν εστιαστεί γύρω από την περιοχή Κεραμέ Αγίου Κυρίκου, ενώ μέχρι και κλιμάκιο του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής έφτασε στο νησί. Πλέον οι αρχές, μετά τον εντοπισμό της σωρού της Βρετανίδας, ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της, καθώς παραμένουν αναπάντητα κέρια ερωτήματα, όπως το στίγμα του κινητού, όπου ξαφνικά εξέπεμψε ξανά την τρίτη από κέρια των φούρνων Ικαρίας, ακριβώς απέναντι από την περιοχή Κεραμέ Αγίου Κυρίκου, όπου βρέθηκε η σωρός της γυναίκας. Την ίδια στιγμή αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο κρεβάτι του ξενοδοχείου που διέμενε το ζευγάρι. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν η αιμορραγία οφείλεται σε φυσικά αίτια ή αν προκλήθηκε από κάποιο χτύπημα. Υπάρχει ωστόσο και η μαρτυρία της καμαριέρας του ξενοδοχείου, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το προηγούμενο βράδυ άκουσε φωνές από το δωμάτιο του ζευγαριού. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι ο 38χρονος σύντροφος της αστροφυσικού δεν έχει πέσει σε αντιφάσεις. Μάλιστα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Διευθυντή της Ικαριακής Ραδιοφωνίας, Σωτήρη Πολίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Πολίτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μπορείτε να μας δώσετε τη δικιά σας εικόνα για το τι συνέβη και τις τελευταίες πληροφορίες. Επί τρεις μέρες τώρα ψάχναμε την άτυχη κοπέλα σε όλα τα σημεία της περιοχής αυτής εδώ που ήταν το ξενοδοχείο που έμεναν. Και τελικά την βρήκαμε 1,5 χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο της τώρα, απόψε το μεσημέρι. Ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολύ κοντά δηλαδή ουσιαστικά, γιατί έκανε τζόκινγκ η κοπελιά, αλλά σε ένα σημείο που πήγε να κάνει και αναρρίχηση σε ένα βράχο, βρέθηκε σε σαυρό πέτρωμα και κόπηκε ο βράχος που κράταγε και την πλάκωσε. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι και το κινητό της ήταν εκεί, αλλά είναι μια κατάσταση, αγαπητέ κύριε, ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ τόσο πολύ κοντά να είναι ένα τέτοιο ατύχημα και να μην μπορούμε να τη βρούμε από την πρώτη μέρα, γιατί εκεί περάσαμε 3 φορές στα συνεργεία. Και ήθελα να σας ρωτήσω, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν ένα ατύχημα, το έγινε κατά την προσπάθειά της να κάνει αναρρίχηση στο σημείο. Υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιο μέτρο προστασίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον θα είναι λιγότερο πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, το σημείο αυτό δεν είναι σημείο αναρρίχησης. Α, μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σε μια ρεματιά, σε ένα κακοτράχαλο μέρος, λίγο πάνω από την παλία, δεν είναι μακριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση η κοπέλα έκανε από μόνη της αυτή την ενέργεια σε ένα σημείο που δεν ενδείκνυται για αναρρίχηση, διότι σας είπα τα πετρώματα δεν είναι σταθερά. Και το πέτρωμα αυτό αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω της, δηλαδή τώρα που την βρήκαμε ήταν πάνω της ο βράχος. Τώρα θα μας πει ο γιατροδικαστής από ποια αίτια πέθανε. Και αναμένουμε. Κύριε Πολίτη, σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα, καθώς στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα νομοσχέδια για την κυβερνησιμότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και για το άσυλο που ψηφίζονται αύριο. Από το Βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, διασταύρωσαν τα ξύφη τους για όλα τα καυτά θέματα που αγγίζει το νομοσχέδιο. Με κυριότερο αυτό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την παραμονή ημί της Βασιλικής Θάνου στη θέση του Προέδρου. Σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων πυροδοτεί το νέο νομοσχέδιο που θεραπεύει τις τρευλώσεις που προκαλεί ως προς την κυβερνησιμότητα των Δήμων η απλή αναλογική. Καθιερώσατε την απλή αναλογική για να οδηγήσετε τα πράγματα σε χαοτικές καταστάσεις. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά δήμαρχος και περιφερειάρχης να παίρνει το 50% συν μία των ψήφων και να μην έχει πλειοψηφία στα όργανα που διοικούν το Δήμο και την Περιφέρεια. Το χειμώνα που έρχεται, ο εκλογικός νόμος της απλής αναλογικής θα πάρει τέλος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει. Θα πρέπει να βάλετε τέλος στην υποστήριξή σας στην απλή αναλογική ως γενικό πολιτικό σύστημα για τη χώρα. Και να έρθετε να φτιάξουμε έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος θα εξασφαλίζει και την αναλογικότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να επιλύσει τα διάφορα ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη τους εγείρονται αυτή τη στιγμή είναι δυσανάλογος σε σχέση με την απομείωση, αν θέλετε, δικαιωμάτων αλλά και με την παραβίαση συγκεκριμένων συνταγματικών αρχών. Νομοθετικά, οι συμπράξεις σας είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Παντρεύει τις παρατάξεις με το ζόρι. Κάνει έναν λευκό γάμο, με απλά λόγια. Εδώ έχετε μια αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος. Τελεία και παύλα. Αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι δημοκρατία, κύριε? Όχι. Και θα το πω ομά. Εάν ήταν όλοι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το κάνατε αυτό. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι και για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, ενώ την ίδια ώρα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για 3 επίμαχα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο διυπουργικό νομοσχέδιο. Για 2 λόγους η κυβέρνηση σήμερα μπορεί να φέρει τη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 64, η οποία είναι πλήρως συνταγματική. Ποιοι είναι αυτοί οι 2 λόγοι? Πρώτον, το άρθρο 16. Για να κατοχυρώσει ακριβώς την ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στην διδασκαλία. Γιατί σήμερα έκνομες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων περιορίζουν αυτή τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη ελευθερία. Και ο δεύτερος λόγος, το άρθρο 25.1 του Συντάγματος. Γιατί το κράτος, κυρίες και κύριοι, έχει την υποχρέωση να διαφυλάξει την προστασία στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια. Αυτό είναι το προκάλημα καπνού. Γιατί ο μεγάλος σας πόνος και ο μεγάλος σας καημός, τον είπατε κύριε Τζαβάρα, εσείς απλά τον είπατε έτσι με περιπλοκάδες. Είναι ότι, ναι, ο χώρος των πανεπιστημίων ιστορικά και ειδικά μετά την μεταπολίτευση και ειδικά μετά την εξέλιξη του Πολυτεχνείου και όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο, ναι, είναι ο χώρος που κυοφορούνται, εποάζονται, γεννιούνται οι ανατρεπτικές ιδέες. Σας είπαν και αστυνομικοί εχθές. Παρά το ότι είπανε ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, αλλά μην μπούμε και μέσα να κάνουμε αστυνομοκρατία κτλ. Ούτε η καταστολή, ούτε η οποιαδήποτε ρύθμιση για το άσυλο μπορεί να εμποδίσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα όταν αυτό συγκεντρώνει δυνάμεις και διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών. Η αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας είναι ένα απλό πρόσχημα, διότι αν υπήρχε η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αντίστοιχα σε χώρους εκτός πανεπιστημίων θα είχαν αντιμετωπιστεί τα φαινόμενα αυτά. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε το σχέδιο νόμου επιτελικό κράτος. Ωστόσο, νωρίτερα κατακόρυφα ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο. Κύριο θέμα αντιπαράθεση, πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου. Η λέξη κομματικοποίηση δεν ταιριάζει σε στόματα που έλεγαν ότι μετά την κυβέρνηση πρέπει να πάρουμε και την εξουσία. Κάντε ό,τι αλλαγές θέλετε στην κυβέρνησή σας, αν δεν εμπιστεύεστε τους υπουργούς σας. Αλλά το κράτος δεν είναι φέουδο, δεν είναι τσιφλίκι. Εδώ υπάρχει δημοκρατία και θα δίνετε λογαριασμό για τις πράξεις σας και θα σας ελέγχουμε καθημερινά. Και αν δεν τηρείτε το νόμο και το σύνταγμα, θα λογοδοτείτε. Το 17 και το 18 ήσασταν και σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη. Βασικός νομικός σύμβουλος Επιτροπής Ανταγωνισμού και σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη.
τότε δεν υπήρχε θέμα κομματικοποίησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σήμερα υπάρχει θέμα. Εάν, κύριε Πρόεδρε, η δυσανεξία σας αυτή με την προηγούμενη απασχόληση οποιουδήποτε κατέρχεται στον πολιτικό στίβο αφορά την απασχόλησή του και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα, τότε να αποδοχθούμε με συνταγματική αναθεώρηση να είναι μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο μόνο εκείνοι που προέρχονται από τον κομματικό σωλήνα, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Διαπετρίτης είναι ένας άξιος, αυτοδημιούργητος άνθρωπος, ο οποίος εγκατέλειψε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία για να μπει στην πολιτική. Δεν είναι ανεπάγγελτος και δεν είναι προϊόν του κομματικού σωλήνα. Τόσο υποκριτές είστε κι εσείς και η κυρία Θάνου, που για 30 αργύρια αναλαμβάνει κομματικό διορισμό από εσάς προσωπικά σε μια κρίσιμη ανεξάρτητη αρχή. Ποιος, αυτός που διόρισε την κυρία Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη νομική του σύμβουλο. Άμυστη δε, γιατί είχε γοητευτεί από τα χαρίσματα του κυρίου Τσίπρα και έπρεπε να προσφέρει αμίστος. Μάλιστα. Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων στην έκθεσή της σχετικά με το υποψήφιση νομοσχέδιο και στις ειδικότερες παρατηρήσεις της στο άρθρο 101, το οποίο προβλέπει νέο ασυμβίβαστο για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που καταλαμβάνει και τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να εκπίπτουν το αξιώματός τους, επισημαίνει ότι εν λόγω διάταξη βρίσκεται σε αντίθεση. Πρώτον, με την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, στη σχετική Οδηγία 1 του 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της. Δεν γνώριζα όμως ότι το Κοινοβούλιο σήμερα διαθέτει έναν πρωθυπουργό βουβό, ο οποίος χρειάζεται δικηγόρο εξαιρετικό για να πάρει το λόγο να απαντήσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση έφτασε και στον διορισμό του Παναγιώτη Κοντολέων ως επικεφαλής της ΕΕΠ. Μια πρόχειρη έρευνα την οποία κάναμε, διαπιστώσαμε ότι ο μόνος ακαδημαϊκός τίτλος που έχει αναγνωριστεί από το εν λόγω πανεπιστήμιο από το ΔΑΤΑΠ είναι αυτός που αναφέρεται όχι σε management, σε σπουδές management, όπως δηλώνει στο βιογραφικό του ο εκλεκτός σας, αλλά το Department of Music. Μήπως είναι μουσικός ο νέος διοικητής της ΕΕΠ. Ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να σχολιάσετε την τοποθέτηση του παλιού σας συναδέλφου στα υπουργικά έδρανα, του κύριου Βαρουφάκη. Ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών περίπου παρακολουθούσε τους υπουργούς σας, νομίζω, κύριε Τσίπρα, πρέπει να το απαντήσετε εσείς και ο κύριος Βαρουφάκης. Το σχέδιο νόμου για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και το άσυλο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο Πέμπτη. Τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με τη Βουλή. Εκεί είναι ο καλός συνάδελφος Φίβος Κλαβιανός να μας πει πώς εξελίσσεται η σημερινή ημέρα. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Βουλή που συνεχίζει σε φρενήρις, θα λέγαμε, ρυθμούς τουλάχιστον για την εποχή, την παραγωγή νομοθετικού έργου αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Να δούμε τι είχαμε σήμερα και τι θα ακολουθήσει αύριο. Σήμερα είχαμε την κατάθεση ένστασης αντισυνταγματικότητας από το ΣΥΡΙΖΑ για τρία θέματα. Για του ΣΟΤΑ, το άσυλο και την απομάκρυνση της κυρίας Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για το θέμα των ΟΤΑ συνηγόρησε με το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Λοβέρντος. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε την πρόταση ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος. Και οι τρεις προτάσεις δεν έγιναν δεκτές από την ολομέλεια της Βουλής. Επίσης, είχαμε σήμερα το γνωμοδοτικό πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για την απομάκρυνση της κυρίας Θάνου, η οποία είπε ότι αντιβαίνει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα για τον μη πρόωρο τερματισμό θητείας σε ανεξάρτητη αρχή, παρά μόνο αφήνει ένα παράθυρο η υπηρεσία της Βουλής για σπουδαίο και αντικειμενικά εξακριβώσιμο λόγο. Προφανώς, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προειδεάσει, αλλά και η κυρία Θάνου αφήνει ανοιχτό να συμβεί αυτό, είναι πολύ πιθανό να προσφύγει είτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, είτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι τόσο για να διεκδικήσει τους μισθούς των υπόλοιπων τριών χρόνων, γιατί είναι μικρότερη από τη σύνταξή της, αλλά για να δικαιωθεί ηθικά και να δημιουργηθεί το πολιτικό θέμα που έχει ούτως ή άλλως ανοίξει.
Τώρα, από τα άλλα κόμματα της Ελλάδας Αντιπολίτευσης, είχαμε από την κυρία Γεννηματά, την αρχηγό του Κινάλ, ταύτιση υπέρ, με τη Νέα Δημοκρατία υπέρ της ιδιωτικής φύλαξης των πανεπιστημίων και των καρτών εισόδου, αλλά επί της αρχής προανήγγειλε ότι δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επιμένει στο δικό του νομοσχέδιο, το Κινάλ, που είναι παραπλήσιο με αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βαρυφάκης επίσης στάθηκε υπέρ των πανεπιστημιακών security και ο κύριος Βελόπουλος υπέρ της κάρτας εισόδου. Αυτό που αναμένεται λοιπόν τώρα είναι αν θα υπάρξουν νομοτεχνικές βελτιώσεις από την πλευρά της Υπουργού Παιδείας, κυρίας Κεραμέως, όπως αφήνει η ίδια να διαρρεύσει, προκειμένου να ενσωματώσει τις επιφυλάξεις του Κινάλ. Αύριο αναμένεται η ψηφοφορία το μεσημέρι προς απόγευμα, 3 με 7 λένε οι πληροφορίες, και προηγουμένως κατά τις 12, 1 η ώρα, οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, και του κυρίου Τσίπρα, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μάλιστα, Φίβο Κλαβιανέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, σήμερα στη Βουλή. Με τη μάχη των εντυπώσεων δεν κυβερνιέται η χώρα. Το ζήσαμε αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια και βρεθήκαμε πολλές φορές μπροστά σε αδιέξοδα. Προσπαθείτε, κύριε της κυβέρνησης, να μας πείσετε ότι παίζετε επίθεση. Δυστυχώς όμως δεν πρόκειται για μια προσπάθεια αποτελεσματικότητας στη βάση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας που χρειάζεται η χώρα. Αλλά πρόκειται για μια επίθεση συγκεντρωτισμού, αυταρχισμού και προσπάθειας αποκατάστασης του κράτους της δεξιάς. Με λίγα λόγια, οι μηχανές όπισθαν ολοταχώς. Σας το είπαμε και στις προγραμματικές δηλώσεις ότι τα πρώτα δείγματα είναι απογοητευτικά. Πρώτα υποχωρήσατε στους δανειστές, τώρα κάτω από την πίεση κάτι λέτε κι εσείς για τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά η θηλιά εδώ παραμένει μια χαρά στο λαιμό της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας και σας προκαλούμε σχεδόν καθημερινά να παρουσιάσετε εδώ στο Κοινοβούλιο το σχέδιό σας προκειμένου να αλλάξουν οι συγκεκριμένοι στόχοι. Αλλάξατε ριζικά στάση και στο θέμα των πρεσπών. Μιλούσατε για βέτο, τώρα μιλάτε για την απόλυτη τήρηση της συμφωνίας. Πολιτική υποκρισία και εδώ. Στο δε κράτος έχετε προϊστορία. Η περίφημη επανίδρυση του κράτους σας ακολουθεί και σας τυχιώνει. Ήδη όμως, κύριε Μητσοτάκη, ακούτε φαντάζομαι από το γραφείο σας τη συζήτηση αυτή, γράφετε τη δική σας ιστορία στον τομέα αυτό. Σαν να μην έφταναν οι 52 γενικοί γραμματείς που διαλύσατε. Θα συμφωνήσουμε ότι τα πρώτα δείγματα γραφής μιας κυβέρνησης σηματοδοτούν κάποιες αξίες όπως πρέπει να συμβεί. Το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο που φέρατε βεβαίως δεν θα μπορούσε να έχει ουσία από τη στιγμή που, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, είχετε ενταχθεί στο δόγμα του ναι σε όλα στους δανειστές, το οποίο ακυρώνει οποιαδήποτε ουσιαστική φοροαπαλλαγή, δεν κάνει τίποτα για τη χρεοδουλοπαρικία, δεν κάνει τίποτα για την 100% προπληρωμή φόρου. Αυτό είναι το αντίτιμο της ρήξης με τους ψηφοφόρους σας, έτσι ώστε να μην γίνει ρήξη με τους δανειστές σας ή μας. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα επόμενα δύο νομοσχέδια σας έδιναν τη δυνατότητα να σηματοδοτήσετε τις πραγματικές σας αρχές όσον αφορά θεσμούς, το κράτος, τη διοίκηση ή την παιδεία. Και τι σηματοδοτήσατε? Έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά σε κάτι που είπε ο καλός συνάδελφος κ. Γεραπετρίτης χθες στο κλείσιμο της διαδικασίας για την ψήφιση του νομοσχεδίου του χθεσινού, γιατί υπάρχει ένα νήμα το οποίο συνδέει το χθεσινό νομοσχέδιο με το σημερινό, το οποίο αξίζει να του ρίξουμε μια ματιά. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι, απαντώντας στις κατηγορίες για νεοφιλελευθερισμό της κυβέρνησης, ότι ένα νεοφιλελεύθερο κράτος σημαίνει συρρήκνωση του κράτους. Στη θεωρία ίσως. Στην πράξη σε καμία περίπτωση. Αυτά ήταν μερικά από τα πιο σημαντικά που ακούστηκαν σήμερα στην Βουλή. Θα αλλάξουμε εμείς θέμα. Ειδική αναφορά στα όσα είχε δηλώσει πριν λίγες μέρες η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, από το Κόντρα για τους Μετακλητούς, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως είχε δημιουργήσει την ψευδή, όπως την χαρακτήρισε, εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διωγγώσει τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων, την ώρα που η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, συστήνει πάνω
από 700 θέσεις μετακλητών και μάλιστα με αυξημένες αποδοχές. Για μια συνεχιζόμενη λαθροχειρία από πλευράς Νέας Δημοκρατίας για τον θέμα των μετακλητών, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της Βουλής. Στοχοποιήσατε ανθρώπους για να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει στρατιά κατσαπλιάδων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε μια λαθροχειρία συνεχιζόμενη, μια διαστρέβλωση η οποία προφανώς και είχε στόχο να δημιουργήσει την ψευδή εντύπωση ότι δήθεν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δημιουργήσει μια στρατιά συνεργατών, μετακλητών, θέλοντας να καταλάβει το κράτος. Και αν μένατε μόνο εκεί ήταν καλά, αλλά είχατε δημιουργήσει ταυτόχρονα και μια εκστρατεία στοχοποίησης των ανθρώπων αυτών. Είχαν ανακαλύψει μέσω του Facebook τις φωτογραφίες τους, τις συνήθειές τους, τα σκουλαρίκια που φορούσαν, τα μαγιό που φορούσαν στις παραλίες. Τους στοχοποιήσανε για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του είχε φέρει τη στρατιά των κατσαπλιάδων, έτσι γράφανε, για να καταλάβει το κράτος. Όλοι και όλοι οι μετακλητοί επιστημονικοί συνεργάτες, ειδικοί σύμβουλοι στη δική μας διακυβέρνηση ήταν 770. Οι απλοί μετακλητοί ήταν περί τους 300 και όχι 2.600 όπως περιγράφεται. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ειδική αναφορά στα όσα δήλωσε πριν λίγων ημερών η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Άκουσα προχθές σε μια τηλεοπτική συνέντευξη την Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σημακοπούλου, για το ίδιο θέμα να λέει ποτέ δεν έχουμε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μετακλητοί. Είχε μια ιδιοτέλεια η κριτική που κάναμε στον αντίπαλό μας. Κανείς λοιπόν δεν έχει πει ποτέ από εμάς ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μετακλητοί. Το θέμα είναι πόσοι και το θέμα είναι και τα κριτήρια με τα οποία τους επιλέγεις αυτούς. Και εν τέλει, να σας πω και κάτι, ό,τι κριτική και να κάνουμε εμείς, γιατί προφανώς έχει και μια ιδιοτέλεια πολιτική η κριτική όταν την κάνεις στον αντίπαλό σου. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είχε μια ιδιοτέλεια η κριτική που κάνατε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως αντιπολίτευση 4 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε μια ιδιοτέλεια για τους μετακλητούς. Είχε μια ιδιοτέλεια για την οικονομία που διαρκώς λέγατε ότι καταστρέφεται η οικονομία, ότι πέφτουμε στα δράκια, ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Είχε μια ιδιοτέλεια η κριτική που ασκήσατε για τη συμφωνία των Πρεσπών που μας είπατε προδότες αλλά τώρα την εφαρμόζετε. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική που ασκήσατε και η κριτική για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι. Αλλά μετά βάλατε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον αρχηγό της αστυνομίας τις μέρες εκείνες. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική σας στην αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι με το καλημέρα η Νέα Δημοκρατία συστήνει πάνω από 700 θέσεις μετακλητών. Έχω την αίσθηση ότι ούτε εσείς στο τέλος δεν θα ξέρετε πώς είναι, δήλωσε χαρακτηριστικά. Έρχεστε εσείς σήμερα και με το καλημέρα συστήνετε 700 θέσεις μετακλητών. Διαβεβαίωνε ο κ. Γεραπετρίτης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ότι αυτός ο αριθμός έχει κλειδώσει και δεν θα αυξηθεί. Μέσα σε 3 μέρες κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και αυξάνει τον αριθμό των μετακλητών και το συνολικό αριθμό του προσωπικού στην Προεδρία της Κυβέρνησης κατά ακαθόριστο αριθμό. Μίλησε χθες για αύξηση μόνο κατά 20. Δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, αλλά έχω την αίσθηση ότι ούτε εσείς στο τέλος σήμερα θα ξέρετε πώς είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Αυξάνεται τις αποδοχές των μετακλητών και εκτοξεύεται το δημοσιονομικό κόστος. Μειώνεται και τις προϋποθέσεις που ο νόμος μέχρι σήμερα προέβλεπε προκειμένου κάποιος να είναι συνεργάτης σε ιδιαίτερα γραφεία υπουργού. Δεν απαιτείται πλέον πτυχίο ΑΕΗ, παρά μονάχα απολυτήριο γενικού ή επαγγελματικού λυκείου. Από τη μεριά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση υπέβαλε δεκάδες ερωτήσεις βουλευτών για το συγκεκριμένο θέμα και τόνισε πως η κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση αφορούσε τη γενικότερη εντύπωση ότι διόριζε, όπως είπε χαρακτηριστικά, την παρέα και τους κολλητούς στο Μέγαρο Μαξίμου.
Μάλιστα, εμείς θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο ενεργειακός χάρτης της Μεσογείου τέθηκε επιτάπητο στην τετραμερή διάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Στη σύσκεψη που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα μας, συζητήθηκαν οι συνεργασίες των τεσσάρων κρατών για έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων αλλά και την προώθηση του αγωγού EastMed. Παράλληλα, ο Κύπριος Υπουργός ενημέρωσε τους ομόλογούς του για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων για όσους επιβουλεύονται οτιδήποτε εναντίον της Ελλάδας, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Πραγματική διάσταση αποκτά ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου με την τετραμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο της πρώτης ενεργειακής υπουργικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή των Υπουργών Ενέργειας των τεσσάρων χωρών, βρέθηκε η συνεργασία για έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογων ανθράκων. Μάλιστα, η συμμετοχή του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών για Ενεργειακούς Σπόρους Francis Fanon καταδεικνύει τη σημασία που δίνει η Ουάσιγκτον στη σχέση με την Αθήνα. Επιτάπητο στέθηκε ο ενεργειακός χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς το Σεπτέμβριο αναμένεται να κυρωθούν οι συμβάσεις παραχώρησης της θαλάσσιας περιοχής νότιο-δυτικά της Κρήτης στην κοινοπραξία Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ. I think that the contribution of the United States has been valuable and we count on the strategic partnership with the United States. This is something expressed by the Prime Minister of Greece, Mr. Mitsotakis himself. And also, I have to add that we count on the strategic cooperation among Greece, Cyprus and Israel. This is a key priority in the energy sector and not only in the energy sector. Στο περιθώριο της διάσκεψης υπήρξαν διεργασίες και για την προώθηση του αγωγού EastMed, του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο από την Κύπρο στην Ιταλία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται κόμβος φυσικού αερίου από την Ανατολή στη Δύση. Η πρώτη ενεργειακή υπουργική διάσκεψη μεταξύ των τεσσάρων κρατών πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζοντας την Κυπριακή ΑΟΣ. Μάλιστα, ο Κύπρος Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρίπης ενημέρωσε τους ομολόγους για τις ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες που θέλουν το γεωτρύπανο για βούς να έχει ξεκινήσει να τρυπάει την Κυπριακή ΑΟΣ στην περιοχή της Καρπασίας. Στον απόϊχο αυτής της διάσκεψης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος έστειλε ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Προκειμένου να αντιληφθούμε και να σχεδιάσουμε πού θα πρέπει να πάμε όσον αφορά την επόμενη μέρα στις ένοπλες δυνάμεις χώρας, πρέπει να καταλάβουμε με πλήρη επίγνωση πού ακριβώς βρισκόμαστε. Μαζί με την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να σχεδιάσουμε πώς θα προχωρήσουμε για να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις που θα παρέχουν μια πλήρη, ισχυρή, τρομακτική θα έλεγα για όσους επιβουλεύονται οτιδήποτε εναντίον της πατρίδας, ομπρέλα ασφαλείας σε όλο το εύρος της Ελλάδας από τον βορειότερο μέχρι το νοτιότερο, από το δυτικότερο μέχρι το ανατολικότερο άκρο της. Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει στην επιθετική ρητορική του. Μιλώντας στη Σύνοδο των Τούρκων Πρεσβευτών, ανέφερε ότι «Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız». Μέσα σε αυτό το κλίμα, στις 9 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Ακιντζή σε μια προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον συνάδελφο Χρήστο Κιμπιζή. Χρήστο, καλησπέρα. Από τη μία βλέπουμε την τουρκική προκλητικότητα που συνεχίζεται. Από την άλλη όμως υπάρχει και η άλλη εικόνα. Τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, που συνεργάζονται, συμφωνούν και λειτουργούν σαν μια ασπίδα για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέχασα το σημαντικότερο, τις ΗΠΑ, τέσσερις χώρες. Πολύ σωστά. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Απέναντι σε κάθε μορφή τουρκική προκλητικότητα, η οποία γίνεται και για εσωτερική κατανάλωση, αλλά και για τους δικούς της λόγους στη διεθνή σκακέρα, απέναντι στους χάρτες, στους τουρκικούς χάρτες που δείχνουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα να φτάνει μέχρι την Κρήτη, απέναντι στα γεωτρύπανα που κάνουν βόλτα εκεί που δεν πρέπει να κάνουν βόλτα, η Ελλάδα έχει δύο τρόπους να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Πρώτον, με την τήρηση των κανόνων
του διεθνούς δικαίου. Και αυτό όχι μόνο γιατί αυτή την περίοδο μας συμφέρει, αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό και γιατί αυτό διέπουν οι διεθνείς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλες οι χώρες. Δεύτερον, την σύμπραξη συμμαχιών. Κάτι που έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή φαίνεται ότι έχει κάνει καλά βήματα στο να ακολουθεί αυτόν τον κανόνα, αυτή τη στρατηγική. Φαίνεται σήμερα πως με την τετραμερή οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν και υποστηρίζουν Ελλάδα και Κύπρο. Όμως, Κωνσταντίνε, να μην μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλέξει στρατόπεδο και ότι είναι με τα δικά μας συμφέροντα και όχι με την Τουρκία. Ανέκαθεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάντα κοιτούσαν το δικό τους συμφέρον και έτσι όπως σήμερα φαίνεται να στηρίζουν Ελλάδα και Κύπρο, αύριο για παράδειγμα μπορεί να στηρίξουν την Τουρκία. Πάντως το καλό είναι να βγαίνει μήνυμα προς τα έξω, έστω και επικοινωνιακά, ότι η Ελλάδα και Κύπρος έχουν την Αμερική ως σύμμαχο. Να σου πω κάτι τελευταίο. Να κλείσουμε με αυτό, ο Κωστής Χατζηδάκης χτες δήλωσε ότι το Σεπτέμβρη πάνε στη Βουλή οι συμβάσεις με την ExxonMobil και με την Total. Αυτοί οι δύο κολοσσοί, η ExxonMobil Αμερικάνικη και η Total Γαλλική, θα ερευνήσουν για υδρογονάνθρακες μαζί με την ΕΛΠΕ, νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ήταν μια συμφωνία την οποία είχε φέρει η προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζει η τωρινή κυβέρνηση. Άλλη. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι κυβερνήσεις φοράνε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, τα μικροπολιτικά και τα μικροκομματικά συμφέροντα πάνε στην άκρη και ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Η τωρινή κυβέρνηση πρέπει να αποδίδει τα του 4 στο 4 τα θετικά της προηγούμενης κυβέρνησης και βέβαια και το αντίθετο. Μάλιστα. Χρήστο Κιμπιζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε κατευθείαν στην απόψινή πολιτική μας συζήτηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχτήκατε, έχουμε πολλά πράγματα στην επικαιρότητα, πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Όμως θα ήθελα ένα σχόλιο για όσα συμβαίνουν με την τουρκική προκλητικότητα, η οποία άγκυρα διατηρεί ψηλά τους τόνους και αυτά φέρουν κινδύνους που μερικές φορές δεν είναι οι πρώτοι που μας έρχονται στο μυαλό. Για παράδειγμα, ένα ενδεχομένως θερμό επεισόδιο θα μπορούσε να πλήξει και ανεπανόρθωτα και τον ελληνικό τουρισμό, όχι μόνο για φέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ένα τέτοιο κίνδυνο, είναι κάτι που φοβόμαστε? Καλά, πάντα υπάρχουν τέτοιοι υπαρκτικοί κίνδυνοι, όπως το λέτε. Αν υπήρξε ένα θερμό επεισόδιο, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στον τουρισμό, αλλά και ευρύτερα στην οικονομία της χώρας. Γι' αυτό υπάρχει και μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική που γίνεται τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Είναι ενιαία αυτή η εξωτερική πολιτική, δεν αλλάζει και είναι στην λογική της διατήρησης του διεθνούς δικαίου και βεβαίως σε συμφωνία πάντα και με τους φίλους μας και συμμάχους στη διεθνή σκακέρα και στην ευρωπαϊκή βεβαίως, αλλά και στη διεθνή σκακέρα. Τώρα, έχετε πάρα πολύ δίκιο και ισχύει αυτό που λέτε, ότι η Τουρκία δυστυχώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι είναι προκλητική η στάση της και εχθρική η στάση της απέναντι στην Ελλάδα τουλάχιστον τελευταία πενταετία. Παραβιάζει, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και αυτό που ξεχνάει και ίσως υπομείνει το ξεχνάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα σύνορα της Ελλάδος, τα σύνορα της Κύπρου είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η Ευρώπη να λάβει τον σωστό και ορθό ρόλο, ειδικά στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και όταν έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή επικράτεια και κυριαρχία. Και εκεί νομίζω ότι είναι ευθύνη όλων να υπάρξει αλληλεγγύη, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά και μια πολιτική πιο στεναρή, πιο στιβαρή, πιο ουσιαστική στο να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις. Βεβαίως πάντα υπάρχει ψυχραιμία και νομίζω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Δεν υπάρχει φόβος, ένας φόβος σε αυτόν τον οποίο εκφράσατε, αλλά πρέπει και υπό μία έννοια και η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες που έχει. Μάλιστα. Τώρα να επιστρέψουμε στα εντός συνόρων και έχουμε στη Βουλή το επιτελικό κράτος, εντάξει, ψηφίστηκε, είναι κάτι το οποίο το είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε τις προηγούμενες μέρες εκτενώς και να το αναλύσουμε, αλλά έχουμε και το διυπουργικό. Έχουμε αυτό που έχει μέσα το άσυλο, που ουσιαστικά μιλάμε για την κατάργηση του ασύλου, αλλά και τις αλλαγές στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το άσυλο. Πιστεύετε είναι απαραίτητη, θα βοηθήσει πραγματικά αυτή τη στιγμή η κατάργησή του? Κοιτάξτε, είναι άλλο οι ακαδημαϊκές ελευθερίες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται στην Ελλάδα και δεν μπορώ να καταλάβω ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί γύρει τέτοια θέματα, διότι νομίζω ότι κανένας στην Ελλάδα δεν γύρει ζητήματα
περιορισμό των ακαδημαϊκών ελευθεριών. Και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι άλλο λοιπόν αυτό το ζήτημα, το οποίο κανένας δεν το αμφισβητεί στην Ελλάδα και νομίζω προστατεύεται κατά απόλυτο τρόπο, και άλλο το να γίνονται έκνομες πράξεις, παράνομες πράξεις μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Δεν ισχύει στην Ευρώπη, δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Ποτέ και πουθενά δεν γίνονται έκνομες πράξεις ή δεν αφήνει ποτέ ένα κράτος οργανωμένο να γίνονται έκνομες πράξεις εντός του πανεπιστημίου. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί μπαχαλάκιδες υπό μία έννοια, ή έκνομοι, ή παράνομοι, ή εγκληματίες, οι οποίοι είναι εκτός των χώρων του πανεπιστημίου και βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιδεολογική σύγκρουση σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να γίνει, είναι αυτονόητο, είναι λογικό και πρέπει επιτέλους να νομοθετηθεί. Δεν έχει καμία σχέση ένας ο οποίος προχωράει σε παράνομες πράξεις να βρίσκει το οποιοδήποτε άσυλο, όχι στα πανεπιστήμια, πουθενά. Αυτό δεν γίνεται πουθενά, ούτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ούτε σε πρεσβείες, ούτε σε δημόσιες υπηρεσίες. Πόσο μάλλον γιατί να γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να διαφυλάται η ηρεμία και η ασφάλεια και βέβαια και η ακαδημαϊκή ελευθερία. Γιατί υπό μία έννοια περιορίζεται και η ακαδημαϊκή ελευθερία όταν μπαίνουν τέτοιοι άνθρωποι και χτίζουν καθηγητές και χτίζουν φοιτητές και διαλύουν τα μαθήματα. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο περιορισμός της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Και όχι το να ισχύει αυτό που ισχύει παντού στον κόσμο, να υπάρχει ηρεμία και να μπορεί και ο φοιτητής να κάνει τη δουλειά του και οι καθηγητές, συγγνώμη, να κάνουν τη δουλειά τους και οι φοιτητές βεβαίως το έργο το οποίο έχουν. Μάλιστα. Παράλληλα στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχουν και οι αλλαγές που ουσιαστικά, να είμαστε ειλικρινείς, αυτό που κάνουν είναι αναιρούν την απλή αναλογική όπως υπήρχε στους δήμους και τις περιφέρειες. Γιατί είχαμε 231 δήμους και 7 περιφέρειες, όπου είχαμε μια διαφορά στην πλειοψηφία. Η αρχή δεν είχε την δύναμη, την πλειοψηφία μέχρι στο Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Με τις αλλαγές που έρχονται τώρα, είναι σαν να δημιουργούνται, αν θέλετε, συνασπισμοί με το ζόρι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θεώρηση για το ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι επηρεάζεται δυστυχώς η κυβερνησιμότητα των Δήμων. Δεν μπορούν να πάρθουν αποφάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Οικονομικής Επιτροπής. Θα θέλει ένας δήμαρχος να πάρει μια απόφαση και δεν θα μπορεί, ακριβώς γιατί μπορεί να γίνει έρμεο διαφόρων, ας πούμε, πλειοψηφιών που ίσως να μην υπάρχουν. Αυτή ήταν μια κάθετη αντίθεση που είχαμε από την πρώτη στιγμή. Όχι τώρα, διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοια κάθετη αντίθεση και βέβαια το είπαμε και πριν τις εκλογές και εμείς το κάνουμε αυτή τη στιγμή πράξη. Κάνουμε λοιπόν και εδώ το αυτονόητο. Εμείς θεωρούμε και νομίζω και η πλειοψηφία των δημάρχων και της ΚΕΔ και αυτό θέλει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια δική μας, έτσι, ένα δικό μας κόλλημα, το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάγια θέση και της ΚΕΔ και όλων των δημάρχων και των περιφερειαρχών. Ναι, όμως ενδεχομένως όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη αλλαγή και περνάμε στην απλή αναλογική, και πραγματικά χρειάζεται κάποιος χρόνος για να μπορέσει να προσαρμοστεί το σύστημα, να βρει την ισορροπία του. Δεν είναι θέμα χρόνου είτε προσαρμογής, είτε πιστεύεις σε μια συγκεκριμένη πολιτική, σε ένα συγκεκριμένο σύστημα και πώς λειτουργεί, είτε δεν πιστεύεις. Εμείς λοιπόν δεν πιστεύουμε σε αυτό, γιατί θεωρούμε θα δημιουργήσει κολλήματα στην άσκηση της εξουσίας και το ίδιο πιστεύουν και οι ίδιοι αυτοί που πραγματικά θα κληθούν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά, οι ίδιοι περιφερειάρχες. Δεν το πιστεύουν γιατί ξέρουν τι κολλήματα θα βρουν μπροστά τους και γι' αυτό έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Εμείς βεβαίως για μας είναι κάτι ουσιαστικό, σημαντικό, δεν το διαπραγματευόμαστε και θεωρούμε ότι έτσι θα είναι πολύ καλύτερη και η κυβερνησιμότητα των Δήμων. Μάλιστα, κύριε Καραγκούνη, ήσασταν ξεκάθαρος. Σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Τώρα, εμείς αλλάζουμε θέμα. Μετά τη μικρή ανάσα δροσιάς των τελευταίων ημερών, ένας νέος καύσωνας είναι πρώτων πυλών. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει ξανά στους 40 βαθμούς, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν πως η πιο δύσκολη μέρα θα είναι η Παρασκευή. Ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να χτυπά κόκκινο. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας στη χώρα μας προβλέπεται από αύριο. Πολύ θερμές αέριες μάζες για άλλη μια φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών αναμένεται να επισκεφτούν τη χώρα. Ο υδράργυρος έτσι θα σκαρφαλώσει και πάλι κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να εντοπίζονται στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Η πιο δύσκολη ημέρα θα είναι η Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται το Σάββατο στους 36 και την Κυριακή στους 35 βαθμούς Κελσίου. Μέσω αντιμετώπισης του καύσωνα αλλά και παρηγοριά για τους Αθηναίους που έχουν μείνει στην πρωτεύουσα είναι η παραλία.
διαδικασίες. Τι κι αν λεφτά για διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί δεν υπάρχουν, υπάρχει παραλία, λένε οι περισσότεροι λουόμενοι εδώ στον Άλυμο, οι οποίοι απολαμβάνουν τη θάλασσα αλλά και τον καυτό ήλιο. Διακοπές πήγατε? Όχι, δεν πήγαμε, αλλά και εδώ στην Αθήνα περνάμε ωραία. Αν δεν έχεις λεφτά να πας αλλού, συμφέρει και εδώ. Ζω με πολλούς φίλους μου, γνωρίζω κάθε μέρα καινούριο παιδί και τα λοιπά. Την οικονομική λύση κοντά να έρθεις στην Αθήνα να κάνεις μπάνιο. Μπορεί κάλλιστα να περάσει πολύ καλά το χρόνο του εδώ. Καθαρή παραλία, για δημότη είναι τέλεια. Διακοπές θα πάτε? Ναι. Πού? Στοιχείο. Και για πόσες μέρες? Περίπου για μια εβδομάδα. Οι παραλίες της πρωτεύουσας αποτελούν όμως ιδανικό προορισμό και για πολλούς τουρίστες οι οποίοι ψηφίζουν σταθερά Ελλάδα. Άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου μαζί με όσους έχουν μείνει στην Αθήνα κάνουν μια ενδιάμεση στάση για να δροσιστούν πριν να αναχωρήσουν για τα ελληνικά νησιά. 3 last years we are coming here in Greece. 4 more. We are 6 days now here and 4 more we're staying. Every summer I'm here. Any opportunity I have I come here for the food, for the sun, for the people. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, να συνδεθούμε ξανά ζωντανά με τη Βουλή για να μιλήσουμε αυτή τη φορά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρη Αβραμάκη. Κύριε Αβραμάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα μέχρι στιγμής στη Βουλή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα για το άσυλο, γιατί είδα ότι υπήρχε σφοδρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Και αν πιστεύετε ότι η αλλαγή του, η κατάργησή του ουσιαστικά δημιουργεί κινδύνους για τα πανεπιστήμια. Καταρχήν, κύριε Μαραβελίδη, όπως είπατε, ήταν μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Η κυβέρνηση μας έφερε με τη μορφή επίγοντος και κατοπήγοντος στο σύνολό τους 3 νομοσχέδια για προσψήφιση, ξεκινώντας από το μίνι φορολογικό, το οποίο στην ουσία ενσωμάτωσε μειώσεις φόρων, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ή εφάρμοζε είχε εξαγγείλει για την επόμενη μέρα σε περίπτωση που κέρδιζε τις εκλογές. Εμείς το χαιρετήσαμε ως ένα θετικό μέτρο, αλλά καταλαβαίνετε ότι και αυτό από μόνο του έχει να κάνει στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα τέτοιο πλεόνασμα που δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σήμερα να κάνει αυτές τις φοροαπαλλαγές άμεσα. Έχουμε πει ότι θα ασκήσουμε υπεύθυνη και επικοδομητική αντιπολίτευση, προγραμματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είδαμε ότι τα πρώτα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης δεν είναι στην κατεύθυνση που περιμέναμε και εμείς ως αντιπολίτευση και θεωρώ και ο κόσμος. Μας φέρνει 2 νομοσχέδια. Πρώτα, χθες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Επιτελικού Κράτους και σήμερα το νομοσχέδιο με τις διατάξεις που προβλέπει, που δημιουργούν μια σειρά από προβληματισμούς και σίγουρα ενστάσεις από ένα μεγάλο κομμάτι και του πολιτικού κόσμου, από την μείζωνα αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι και κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Σε αυτές τις διατάξεις, όπως είπατε, περιλαμβάνεται και το άσυλο. Εμείς σήμερα, πριν το ξεκίνημα της κουβέντας του νομοσχεδίου και σύμφωνα τις ενστάσεις που έχω καταθέσει στη Διαρκής Επιτροπή όσον αφορά δημόσιες διοίκησης, όσον αφορά το νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, είχαμε σοβαρές ενστάσεις, τις οποίες καταθέσαμε και ήταν ενστάσεις κατά βάση της πραγματικότητας σε συγκεκριμένα άθρα, τα οποία τα φέραμε προς ψήφιση. Η πλειοψηφία απεμφάθη ότι έπρεπε να συνεχιστεί η διαδικασία. Ένα εξ αυτών ήταν και αυτό που αναφέρεται, το άσυλο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία θεωρώ κατά βάση για ιδεολογικούς λόγους το έχει προτάξει σε όσον αφορά την ατζέντα της και την νομοθετική της πρωτοβουλία. Εκτιμούμε ότι υπήρχαν υποδιαγραφές όσον αφορά την αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών που γίνονται στα πανεπιστήμια. Θεωρούμε ότι αυτή η ιδεολογική στάση και αιμονή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην κατάργηση του ασύλου θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει, γιατί έχουμε πει και εμείς όταν ακόμη είμαστε κυβέρνηση, απλώς το σήμερα ως αντιπολίτευση, ότι στυλιτεύουμε έκνομες ενέργειες που γίνονται στους χώρους πανεπιστημίων και είπαμε ότι αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στις διατάξεις του νόμου που υπήρχε και δεν χρειαζόταν να πάμε στην κατάργηση του ασύλου, που καταλαβαίνετε δημιουργεί μια σειρά αντιδράσεις και στον πανεπιστημιακό κόσμο, ακόμη και στον φοιτητικό κόσμο. Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε. Από την άλλη, βέβαια, τόσο καιρό, παρότι υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι έκνομες ενέργειες στα πανεπιστήμια, φαίνεται ότι δεν αντιμετωπιζόντουσαν επαρκώς. Παράλληλα, όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για ό,τι συμβαίνει σχετικά με τις αλλαγές που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε ουσιαστικά η απλή αναλογική να ξυλώνεται καλά-καλά πριν εφαρμοστεί.
κοιτάξτε, αν κάποιος πιστεύει, και αυτό θα το δούμε στην πράξη κύριε Μαραβελίδη, ότι θα σταματήσει οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια στον χώρο του Πανεπιστημίου με την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, είμαστε εδώ να το δούμε. Εκτιμώ και πιστεύω ότι είναι άλλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν και όχι κατασταλτικά μέτρα. Από εκεί και ύστερα είπαμε το νομοσχέδιο και η συγκεκριμένη διάταξη. Στην πράξη θα δούμε αν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που γεννά από πλευράς της κυβέρνησης. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις και το θέμα του κλεισθένη, βλέπουμε όπως ακριβώς είπατε, κύριε Μαραβελίδη, ότι στην πράξη η Νέα Δημοκρατία έρχεται να καταργήσει την απλή αναλογική. Ενώ υπάρχει ένας νόμος που δίνει τη δυνατότητα σε ευρύτερες συνενέσεις όσον αφορά το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, έρχεται με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία να καταργήσει την πράξη αυτό, δίνοντας ως προμετωπίδα αυτής της διαδικασίας τους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες. Δηλαδή, η λογική ότι πρέπει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης να έχει την πλειοψηφία και αυτή να εκφράζεται στην πράξη, δεν την καταλαβαίνω, γιατί η ανώθευτη αναλογική και ο τρόπος που ψήφισε ο κόσμος στις εκλογές είναι το καλύτερο δείγμα δημοκρατικής εκπροσώπησης. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα μετερίζει στο οποίο πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες συνθέσεις, συνενέσεις, ευρείες, ώστε να δοθεί δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια και στους δημάρχους που θα κληθούν να κυβερνήσουν κατά τόπους, να ασκήσουν εξουσία, να το κάνουν με τέτοιο τρόπο αμεσοδημοκρατίας που θα δώσει το δικαίωμα οι όποιες αποφάσεις παίρνουν να έχουν ευρεία νομιμοποίηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ένας σύμβουλος μειοψηφών να μην μπορεί να συμμετέχει ως, με θέση ευθύνης στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν είναι της όσμωσης και της παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου. Γιατί ο δήμαρχος μπορεί να πήρε μια δεύτερη Κυριακή ένα 52-60-65%, αλλά η γνήσια αποτύπωση της εκλογικής τους απήχησης έγινε στην πρώτη Κυριακή βάσει το Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε η κάθε παράταξη. Μάλιστα, κύριε Αβραμάκη, και θα ήθελα, αν είναι εύκολο να μου πείτε, και σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ηθικής σε όλο αυτό. Να σας πω μόνο αυτό. Αν υπάρχει και ένα θέμα ηθικής σε όλο αυτό, γιατί ο κόσμος πήγε και ψήφισε με τον κλεισθένη. Και τώρα βλέπουμε να υπέρχονται αλλαγές που αλλάζουν τις ισορροπίες μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια που δημιουργήθηκαν με την ψήφο του λαού. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι κατάργηση της βούλησης του λαού. Αυτό η Νέα Δημοκρατία θα νομιμοποιούνταν αν ήθελε να το κάνει, να το κάνει με χρονικό ορίζοντα τις επόμενες εκλογές αυτοδιοικητικές. Δεν δίνεται σε ένα εκλογικό νόμο και μια διαδικασία εκλογική που έλαβε χώρα πριν δύο μήνες και απεφάθη ο κόσμος με τους συγκεκριμένους συσχετισμούς να έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να την καταργήσει στην πράξη. Θεωρούμε ότι είναι αντισταγματικό και ηθικά, όπως είπατε, μη δίκαιο, για να μην πω ανήθικο. Τίθεται ένα θέμα δηλαδή νομιμότητας των αποφάσεων των οποίων, γι' αυτό και έχουμε θέσει ένσταση αντισταγματικότητα σε πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία και τα άρθρα τα οποία έθεσε η κυβέρνηση προς συζήτηση και ψήφιση. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα, τη συγκεκριμένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συνολικά για το επιτελικό κράτος είναι στην κατεύθυνση που πραγματικά προσπαθεί η κυβέρνηση να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Ενώ μας φέρνει ένα νομοσχέδιο που στην ουσία δημιουργεί ένα ακριβώς συγκεντρωτικό, κομματικά ελεγχόμενο κεντροκέφαλο κράτος, μας παρουσιάζει ότι φέρνει ένα κράτος το οποίο είναι πιο επιτελικό. Κατανοητό, κύριε Αβραμάκη, ήσασταν ξεκάθαρος σε αυτό το σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σύνδεση που είχαμε και την παρέμβασή σας στο δελτίο. Ήθελα να κάνω μια τελευταία τέτοια παρακαλώ, κύριε Μαραβελίδη, αν μου επιτρέπετε. Χθες άκουσα στη Βουλή με προσοχή τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, που μιλούσε για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τους δημόσιους λειτουργούς. Και έρχομαι να πω σήμερα από εδώ, δίνοντάς μου το βήμα το κανάλι σας, το φιλόξενο κανάλι σας, να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να μιλά για τη δημόσια διοίκηση και τους δημόσιους λειτουργούς της, γιατί ακριβώς ο ίδιος είναι νεοταξικά νεοφιλελεύθερος και θα πω και ταξικά μεροληπτικός υπέρ των ισχυρών. Δεν θέλει στην πράξη και δεν πιστεύει στους δημόσιους λειτουργούς και στο δημόσιο. Και αυτό φάνηκε για τις ενέργειες που έκανε ο ίδιος ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όταν επιμερών του γνωρίζουν πολύ καλά όσα μας ακούν. Ήσασταν ξεκάθαρος, κύριε Αβραμάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς αλλάζουμε θέμα. Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσε σπήρα που είχε ρημάξει σπίτια στα νότια προάστια. Έχουμε μαζί μας τη Ματίνα Πολυχρόνη να μας πει περισσότερα. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Την εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας, όπως είπες, διέπραταν κλοπές στα νότια προάστια, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής. Συνελήφθησαν λοιπόν στη Γλυφάδα τρεις αλλοδαποί ηλικίας 37, 26 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και για την συμμετοχή του ένας 24χρονος αλλοδαπός. Βλέπουμε εδώ τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Βρέθηκαν στην κατοχή τους μία τσάντα, δύο κινητά τηλέφωνα, ένα γιόταχη αυτοκίνητο. Μέσα στο γιόταχη αυτοκίνητο το οποίο κατασχέθηκε βρέθηκαν και όλα αυτά που βλέπουμε στις οθόνες μας. Είναι κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, τη μαλφή. Βρέθηκε το ποσό των 860 ευρώ, αλλά και κλειδιά πασπαρτού, Κωνσταντίνε. Μάλιστα, έχουμε τώρα σπήρα στα νότια, είχαμε πριν σπήρα στα βόρεια, σπήρα στα δυτικά, έχουμε γεμίσει σπήρες και τώρα πάμε να πούμε ότι ποιες άλλες υποθέσεις εξιχνίασε η αστυνομία για τη σπήρα που είχε κάνει τις διαρρήξεις στα ATM. Ακριβώς, την εξιχνίαση 7 υποθέσεων, 7 ακόμη υποθέσεων διάρρηξης από τη σπήρα που λίστευε ATM τραπεζών. Με εκρηκτικά προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μετά και από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας. Προέκυψαν στοιχεία για 4 διαρρήξεις με εκρηκτικά σε διάφορα σημεία στην Αττική αλλά και στην επαρχία για μια απόπειρα διάρρηξης αλλά και για την κλοπή 2 γιοταχή αυτοκινήτων τα οποία χρησιμοποιούσαν οι δράστες για την εγκληματική τους δράση. Οι συγκεκριμένες, να πούμε, υποθέσεις συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία στις 27 Ιουνίου, Κωνσταντίνε. Και μια τελευταία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Χιλιάδες ευρώ είχαν καταφέρει να αποσπάσουν επιτίδιοι που εξαπατούσαν τους πολίτες, πουλώντας ανύπαρκτα αυτοκίνητα μέσω αγγελιών. Τα θύματα, λοιπόν, Κωνσταντίνε, ήθελαν να πουλήσουν τα αυτοκίνητά τους. Έβαζαν έτσι, λοιπόν, στο διαδίκτυο αγγελία. Τα τουλάχιστον 7 μέλη, τα οποία τελικά ταυτοποιήθηκαν, έβλεπαν αυτές τις αγγελίες και μέσω κινητών τηλεφώνων τους καλούσαν πως ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αυτοκίνητα. Τα τηλέφωνα αυτά ήταν δηλωμένα σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών. Τα θύματα πείθονταν ότι θέλουν οι δράστες να αγοράσουν τα αυτοκίνητα και τους έδιναν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι δράστες όμως τους έστειλαν πλαστά τραπεζικά πιστοποιητικά. Κατά την ώρα της πώλησης οι δράστες έστελναν οδηγούς μεταφορικών εταιριών αλλά και άλλα άτομα ώστε να μην ταυτοποιηθούν οι ίδιοι. Και δεν εξαπατήθηκαν, Κωνσταντίνε, μόνο εκείνοι οι οποίοι έβαζαν τις αλλά εξαπατήθηκαν και εκείνοι οι οποίοι αγόραζαν τα αυτοκίνητα από τους δράστες και φυσικά οι δράστες πήραν μια αλία 1.000 ευρώ. Απίστευτο. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις νέες μεθόδους μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών εντόπισαν οι ελεγκτές του Τελωνίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέσα σε δύο πακέτα που μεταφέρονταν μέσω ταχυδρομείου. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Άννα Νικολάου. Άννα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Την ευρηματικότητά τους εξαντλούν οι διακινητές ναρκωτικών, καθώς στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος οι ελεγκτές του Τελωνίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων εντόπισαν τρεις νέες μεθόδους μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, όπως είπε, σε δύο πακέτα. Στο πρώτο πακέτο που προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βλέπουμε και στις οθόνες μας. Ακριβώς, με προορισμό τη Μεγάλη Βρετανία, εντοπίστηκαν στικάκια, 50 στικάκια USB και 16 πουρα γεμάτα με ναρκωτικές ουσίες. Οι ελεγκτές τα εντόπισαν προφανώς λόγω της έντονης μυρωδιάς. Ενώ στο δεύτερο πακέτο που προερχόταν από την Νότια Αφρική με τελικό προορισμό την Αθήνα, βρέθηκε σωλήνας που περιείχε μικρά στρόγγυλα τεμάχια γεμάτα με ναρκωτικές ουσίες και οι ελεγκτές τα εντόπισαν καθώς διαπίστωσαν ότι δεν περνούσε αέρας από το συγκεκριμένο σωλήνα. Πλέον, λοιπόν, οι τελωνιακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων ερευνούν περαιτέρω τις δύο υποθέσεις σε συνεργασία πάντα με τις τελωνιακές αρχές των σχετικών χωρών. Μάλιστα, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και απόψε για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι πρωταγωνιστής. Να έχετε ένα καλό βράδυ.